Αλήθεια, κύριε Πρόεδρε, ποιοι ευθύνονται για αυτή την καταστροφή την οποία βιώνουν σήμερα τα λαϊκά στρώματα που δεν μπορούν να καλύψουν βασικές τους ανάγκες? Οφείλεται η αισχολοκέρδεια και οι εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης, λένε τα άλλα κόμματα. Ευθύνονται αυτοί, βεβαίως ευθύνονται. Έχουν πολύ σημαντικές ευθύνες και η αισχολοκέρδεια των επιχειρηματικών ομήλων, αλλά βεβαίως και οι ευθύνες της κυβερνητικής πολιτικής. Αλλά είναι μόνο αυτό? Όχι. Γιατί με αυτή τη λογική προσπαθούν να συγκαλύψουν τις πραγματικές αιτίες της ακρίβειας. Και αυτές δεν είναι του τελευταίου ενός χρόνου, είναι διαχρονικές. Εστιάζονται στην πολιτική της απελευθέρωσης της ηλεκτρικής ενέργειας, στην ευρωπαϊκή πολιτική, την ευρωενωσιακή πολιτική, που ξεκίνησε στη χώρα μας από τα μέσα της δεκαετίας του 90. Με σκανδαλώδη προκλητική υποστήριξη με δεκάδες δις ευρώ των αρπακτικών της πράσινης ενέργειας, με ρήτρα ρήπων για να καταστεί ο λιγνίτης ακριβό καύσιμο και να προχωρήσουμε στην υποκατάστασή του από τη ΣΑΠΕ και το εισαγόμενο φυσικό αέριο, για να προχωρήσει από λιγνητοποίηση και να καταστεί το φυσικό αέριο στρατηγικό καύσιμο μετάβασης. Είναι η ρήτρα αναπροσαρμογής. Από το 2014 ισχύει. Και είναι το χρηματιστήριο ενέργειας επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2018. Είναι η υψηλή έμεση φορολογία που πάνω από το 60% της τιμής καθορίζουν οι έμεσοι φόροι και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης. Είναι η πολιτική στρατηγική της πράσινης μετάβασης που εξυπηρετεί τα υπερσυσσωρευμένα κέρδη, τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια και την αύξηση κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομήλων, έχοντας ως αποτέλεσμα ένα πανάκριβο ενεργειακό εμπόρευμα. Και βεβαίως είναι και οι ανταγωνισμοί, οι υπερρεαλιστικοί, οι οποίοι κλιμακώθηκαν το τελευταίο διάστημα και οδήγησαν στην επέμβαση την υπερρεαλιστική της Ρωσίας στην Ουκρανία. Γιατί αυτοί οι ανταγωνισμοί? Για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών και των διαδρομών. Να γιατί εκτινάχθηκε η τιμή του φυσικού αερίου. Και η επόμενη μέρα θα είναι ακόμη χειρότερη. Γιατί οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επιτάχυνση των πράσινων επενδύσεων, αλλά και απεξάρτηση από το ρώσικο φυσικό αέριο και υποκατάσταση του από το LNG, το αμερικάνικο κατά κύριο λόγο LNG, το οποίο είναι πολύ ακριβό, θα σημάνει ότι οι τιμές της ενέργειας θα είναι πάρα πολύ ακριβές για τα επόμενα χρόνια, ανεξάρτητα της εξέλιξης του πολέμου. Και αυτές οι πολιτικές έχουν τη σφραγίδα και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Από το 1996 εφαρμόστηκαν αυτές οι πολιτικές που οδήγησαν σε αυτό το τραγικό αδιέξοδο, και τότε μόνο το ΚΚΕ είχε αντιταχθεί σε αυτή τη λογική. Και συμφωνείτε, έχετε ευθύνες, γιατί συμφωνείτε στη στρατηγική επιλογή της απελευθέρωσης και της πράσινης μετάβασης, αλλά και στις προτάσεις της λεγόμενης ανακούφισης. Αναδιανομή από τους λιγότερους φτωχούς στους περισσότερους. Και το ζήτημα είναι, δεν έχει σημασία θα πληρώσει ο λαός ως φορολογούμενος ή ως καταναλωτής στην ενέργεια. Γιατί οι προτάσεις που κάνετε εκεί οδηγούν. Μέσα από την κρατική παρέμβαση που θα στηρίζει τους επιχειρηματικούς ομίλους και θα πληρώνει πανάκριβο ο λαός. Και μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καν το πολιτικό θάρρος να ζητήσει την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής. Αλλά τι πούν τα δικαστήρια, βγάζοντας την ουρά μας απ' έξω. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τι λέει? Πρώτον, πλήρης αξιοποίηση το λιγνίτη που έχουμε στη χώρα μας μέσα από την κατάργηση των ρήπων, των τελών ρήπων, κατάργηση του χρηματιστήριου ενέργειας και αποδέσμευση από τις ευρωενωσιακές κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία για το φυσικό αέριο και τα υπόλοιπα ενεργειακά προϊόντα. Γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορεί να υπάρξει προοπτική για πιο φτηνή ενέργεια για το λαό. Και γι' αυτό ζητάμε άμεσα την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής, την κατάργηση του χρηματιστήριου ενέργειας και των τελών ρήπων, καθώς επίσης και όλων των έμεσων φόρων που επιβαρύνουν. Αυτό είναι μια πολιτική που μπορεί να οδηγήσει να ανακούψει το λαό, ρίχνοντας τα βάρη σε αυτούς που πραγματικά φταίνε. Και φταίνε το κεφάλαιο, οι επιχειρηματικοί όλοι που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας και οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόστηκαν κατά γράμμα από όλες τις κυβερνήσεις. Μόνο αν πάμε κόντρα σε αυτή τη λογική μπορεί να βρει ο λαός ανακούφιση, και όχι να μετατρέψουμε τη ρήτρα Μητσοτάκη σε ρήτρα Τσίπρα, όπως είπε
ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.